Συνάδελφοι, ανεξαρτήτως της τελικής μορφής του νομοσχεδίου, που κάποιες πληροφορίες θέλει να το φέρνει η κυβέρνηση μέσα στη βδομάδα και για Τετάρτη-Πέμπτη, με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είτε από απευθείας δηλώσεις, είτε ως αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, δείχνουν πως το νομοσχέδιο είναι αδιαίρετο, έχει ροή και συνέχεια. Δεν μπορεί κανείς να το εξετάσει αποσπασματικά, πολύ περισσότερο δεν μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις σε θετικές πλευρές όπως κάνει αυτή την περίοδο και το αναφέρει συνέχεια η ηγεσία της. Αυτή η τακτική αποτελεί προπέτασμα καπνού για να περάσει αλόβητος και ολόκληρος ο πυρήνας του νομοσχεδίου που είναι η παρέμβαση στον χρόνο εργασίας. Όταν συνάδελφε μια νυχτή, ο σημείο αναφοράς του χρόνου εργασίας δεν θα είναι το 8ωρο αλλά το 10ωρο και όλα αυτά γύρω από ένα ασφικτικό περιβάλλον ατομικών συμβάσεων και παράλληλα η κυβέρνηση κάνει συντεταγμένη προσπάθεια να ελέγξει, να χειραγωγήσει και να φακελώσει το σύνολο των σωματείων. Αυτό σημαίνει, συνάδελφοι, για μας ότι και η απάντησή μας θα πρέπει να έχει αναβαθμισμένη δυναμική στην επεξεργασία ζητημάτων, στη μελέτη τους, στην κατά την παράθεση επιχειρηματολογία, στις μορφές πάλης και στην οργάνωση των εργαζομένων. Ο χρόνος εργασίας, συνάδελφοι, είναι ένα το κρατούμενο και είναι πολύ σημαντικό να το ανοίγουμε εμείς, χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις λόγω πολυπλοκότητας του ζητήματος, χωρίς να λυπόμαστε χρόνο ή τη δεδομένη δυσκολία στην κατανόηση που μπορεί να υπάρχει. Έχει θεωρητική βάση και είναι ο βασικός μοχλός του συστήματος της εκμετάλλευσης. Δεν μπορούμε, συνάδελφοι, να κάνουμε πίσω από το εξής ή να μην το αναφέρουμε, πως η εργάσιμη μέρα είναι η φυσική μονάδα μέτρησης για τη λειτουργία της εργατικής δύναμης. Ότι κάθε επιπλέον ώρα εργασίας αυξάνει το απλήρωτο κομμάτι της εργάσιμης μέρας, εκεί δηλαδή που δημιουργείται η υπεραξία, η οποία είναι και η τροφή του κεφαλαίου. Μιλάμε, συνάδελφοι, για μάχη που αφορά την καρδιά του εκμεταλλευτικού συστήματος, το εργαλείο της εκμετάλλευσης. Είναι τέτοιο το βάθος της παρέμβασης που κάνουν και απέτηση των επιχειρηματικών ομίλων που πρέπει να σηκώσουμε το γάντι και να βγούμε επιθετικά εμείς. Δεν είναι μία μάχη απλά για τους δείκτες του ρολογιού. Χρειάζεται παράλληλα όμως, συνάδελφοι, ιδιαίτερη τέχνη και προσπάθεια ώστε η επιχειρηματολογία να γίνεται πιο απλή στα αυτιά των εργαζομένων, να συνδέει πλευρές και παράλληλα να συνδέει πλευρές με την τωρινή πείρα τους που είναι και πιο εύκολο να την κατανοήσουν. Παρά τους όποιους άγαρμπους χειρισμούς που αναφέρθηκαν και εισηγητικά γύρω από το μάζεμα ελιών και άλλα διάφορα, να μην θεωρούμε ότι σε κάποιους εργαζόμενους δεν ηχούν, αν όχι θετικά, κάπως ουδέτερα αυτά που αναφέρει η κυβερνητική προπαγάνδα. Μαζί με τη δυσαρέσκεια, μαζί με τον προβληματισμό και την οργή που υπάρχει σε ένα κομμάτι εργαζομένων, συνυπάρχουν παράλληλα αυταπάτες γύρω από την ατομική διαπραγμάτευση, γύρω από την τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα. Ατομική διαπραγμάτευση, συνάδελφοι. Μπορεί να ακούγεται ωραίο σε κάποιους εργαζόμενους. Σου λένε μια χαρά, θα μπορούμε ατομικά να ορίσουμε εμείς τους όρους δουλειάς και τώρα ακόμα περισσότερο με τηλεργασία. Σου λέει θα είμαι εγώ και η εταιρεία, ένας προς έναν. Υπάρχει, συνάδελφοι, μεγαλύτερη αυταπάτη και παγίδα από αυτό? Πάνω σε μια εκμεταλλευτική σχέση, καταρχάς μπορεί να υπάρχει ισότητα και δικαιοσύνη? Και μιλάμε για κοινωνική σχέση, μιλάμε για τάξεις και όχι αυτό το δίπολο εργοδότη εργαζόμενο που αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, συνάδελφοι, είναι ένας προς έναν. Ο εργαζόμενος όντως θα είναι μόνος του. Ξεμοναχιασμένος, θα έχει βάλει την υπογραφή του φαρδιά πλατιά στην ατομική σύμβαση και η εταιρεία από πίσω την ίδια στιγμή θα έχει ένα στρατό. Θα έχει το κράτος, ένα οπλοστάσιο νόμων από όλες τις κυβερνήσεις, την κυβέρνηση την ίδια, άλλα κόμματα, τις εργοδοτικές ενώσεις. Γιατί ένα προς ένα μιλάμε? Δεύτερον, συνάδελφοι, έχουν υποθεί αρκετά παραδείγματα και πρέπει να τα πολλαπλασιάσουμε με την εμπειρία που υπάρχει στον κάθε κλάδο. Μας λέει η κυβέρνηση και ο Υπουργός σε όλα τα πάνελ που βγαίνει το τελευταίο διάστημα για την τετραήμερη εργασία, πως η δύο ώρη υπεροριακή εργασία θα εξαχωράζεται με αντίστοιχο χρόνο και θα μπορείς να πάρεις μέρες, να μαζέψεις άδεια, να δούμε το παιδί μας, λες και την πήρε ο πόνος. Σε ποιο φανταστικό κόσμο, συνάδελφοι, αναφέρονται και λένε ύστερα εμάς ιδεολειπτικούς? Σε αυτόν τον κόσμο, συνάδελφοι, και έχουμε όλη εμπειρία από τους κλάδους μας, μια οικογένεια που εργάζονται και οι δύο γονείς θα πρέπει να συνωμοτήσει το σύμπαν για να πάρουν έστω και μια εβδομάδα κοινή άδεια το καλοκαίρι για να πάνε κάπου αν έχουν λεφτά.
Οι δύο εβδομάδες σχεδόν στο σύνολο των κλάδων, οι δύο συνεχείς εβδομάδες άδεια, είναι ανέκδοτο στους χώρους δουλειάς. Αυτή τη στιγμή, συνάδελφοι, και όλοι το γνωρίζουν αυτό, με τη συσσόρευση αδειών που υπάρχει λόγω της πανδημίας, υπάρχουν εργαζόμενοι που έχει συσσωρευτεί ένα κομμάτι 7 εβδομάδων άδειας. Και κυρίως είναι οι εργαζόμενοι αυτοί που δεν είχαν εισόδημα αυτή την περίοδο. Ξέρουμε όλοι, όλοι έχουμε εμπειρία από τα σωματεία, για το τι πόλεμος γίνεται στο τέλος κάθε έτους για να πληρωθεί η άδεια, για να δοθεί η άδεια, για να μην γράφεται στο χιόνι. Και έχουμε όλη εικόνα, επειδή η ελευθερία έχει γίνει πολύ της μόδας στις τελευταίες μέρες, για το τι λένε οι επιθεωρήσεις, που λένε και αναφέρουν για λόγο εναντίον λόγου, ανάμεσα στον εργαζόμενο που ψάχνει το δίκιο του και την εργοδοσία. Ποια είναι λοιπόν, συνάδελφοι, η ελευθερία που θα εξαγοράζει μέρες ο εργαζόμενος? Ούτε ελευθερία υπάρχει, ούτε μέρες άδεια θα υπάρχει. Είναι το προπέτασμα καπνού για να περάσει απλά και όμορφα το δεκάωρό τους, και αφήνουμε εκτός μια σειρά πλευρές που υπόθηκαν και από προηγούμενους ομιλητές, γύρω από τις απολύσεις, τις προφάσεις που αξιοποιεί η εργοδοσία για να απολύει, το μέγεθος των οικειοθελών απολύσεων και το καθεξής. Από την άλλη, και κλείνω με αυτό γιατί κάποια πράγματα έχουν ήδη επαναληφθεί, η ΓΕΣΕ βγαίνει με την ψηφιακή κάρτα και περηφανεύεται για αυτήν και το υλοποιεί και η κυβέρνηση και γίνεται θέμα στα δελτία, ακριβώς για να προσανατολίζεται η συζήτηση γύρω από το ζήτημα του χρόνου εργασίας. Είναι, συνάδελφοι, θέμα τεχνολογίας η ασυδοσία των επιχειρήσεων. Είναι θέμα τεχνολογίας και όχι του οπλοστασίου που έχουν συγκεντρωμένο και στη διάθεσή τους για να εντείνουν την εκμετάλλευση και να προχωρούν σε κάθε είδους αυθαιρεσίες. Η ψηφιακή κάρτα, συνάδελφοι, είναι αυτή που θα περιορίσει την υπεριοριακή απασχόληση. Και για ποια υπεριοριακή απασχόληση τελική? Γιατί μπορούμε να τα βάλουμε και εμείς κάτω. Όταν έχει δικαίωμα η κάθε εργοδοσία νόμιμα μέσα στο χρόνο, να εντάσσει σε οποιοδήποτε καθεστώς υπερορίας μέχρι 350 ώρες τον εργαζόμενο, τότε μόνο όταν κοιμάται δεν θα δουλεύει. 350 ώρες, συνάδελφοι, είναι 30 ώρες περίπου το μήνα, με βάση το μέσο όρο που συχνά πυκνά αναφέρει και η κυβέρνηση για να συσκοτίζει. Δηλαδή στο 40ωρο, ένα σχεδόν ακόμα 40ωρο, ένα σχεδόν ακόμα εργάσιμος μήνας. Και υπάρχει κοροϊδία, συνάδελφοι, γιατί στον κλάδο των καθαριστριών, που έχουμε και δώσει ανάμεσά μας καθαρίστριες σήμερα, που σπάνε σε διάφορους άλλους κλάδους, που είναι ένα εξόφθαλμο παράδειγμα σε κλάδο που παραβιάζουν ντομά και κοινικά τα πάντα, από το μισθό ως το ωράριο, είναι η ψηφιακή κάρτα που θα λύσει το πρόβλημα του υποκόσμου που είναι μπλεγμένοι, που άλλα υπογράφουν και με άλλους όρους καλούνται να εργαστούν? Και σε τελική ανάλυση, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, οι καθαρίστες, οι σεκιουριτάδες, οι ντιλιβεράδες, πού θα χτυπάνε την κάρτα τους, στα νοσοκομεία, στα σχολεία κτλ.? Είναι ζητήματα, συνάδελφοι, που πρέπει να τα πατάμε, γιατί είναι αποπροσανατολιστικά και πετάνε την μπάλα στην κερκίδα. Νομίζω, συνάδελφοι, όπως είπα και πριν, ότι το κάθε σωματείο έχει εμπειρία. Σε κάθε κλάδο μπορεί να επεξεργαστεί επιχειρηματολογία με βάση την εσωτερική λειτουργία του κλάδου, έτσι ώστε να γίνεται πιο πιστικό στους συναδέλφους. Γιατί η πρώτη απάντηση που πήρε η κυβέρνηση στις 6 Μάη ήταν επιτυχημένη, ήταν δυναμική, όσο και η σημερινή παρουσία. Εδώ πέρα είναι, συνάδελφοι, μία ακόμα πλευρά που δείχνει ότι η συμπαιγνία της με τη ΓΕΣΕ δεν πέρασε, και εδώ βρίσκεται η ελπίδα. Και επειδή η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει και κόλπα για να ευνηδιάσει, να τις πούμε και από αυτό το βήμα ότι είμαστε 10 φορές πιο ψημένοι, ώστε στον κατάλληλο χρόνο να απαντήσουμε με απεργία που θα παραλύσει όλη η χώρα. Και νομίζω, συνάδελφοι, τις επόμενες μέρες, από την πρώτη στιγμή που θα κατατεθεί το νομοσχέδιο, το Υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να πολιορκείται καθημερινά από σωματεία και από κλάδους, από χώρους δουλειάς, για να καταλάβει και η ίδια η κυβέρνηση, να καταλάβει και η ίδια η εργοδοσία και η επιχειρηματική όμιλη πού είναι η καρδιά της εργατικής τάξης, με ποιους έχει να κάνει, και όχι με τις δυνάμεις των κοινωνικών διαλόγων που έχει ο συνομιλητές και του εταιρισμού. Καλή δύναμη, συνάδελφοι.